Ανακατεύεται ξανά η τράπουλα στον ενεργειακό χάρτη με το σχεδιαζόμενο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου EastMed να βρίσκεται δυναμικά στο προσκήνιο με τις διαδικασίες για την υλοποίησή του να προχωρούν σε επίπεδο Κρήτης. Ένα τεράστιο έργο εθνικής σημασίας. Συζητιέται και μελετάται από την περιφέρεια από το 2015. Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που θα το εξετάσουμε αύριο, είμαστε θετικοί γιατί δίνει στην Κρήτη ένα χαρακτήρα ενεργειακού κόμβου. Το σημείο πάντως του Αθερινόλουκου το οποίο επελέγει για να γίνει το σημείο αποσυμπίεσης και μέτρησης θεωρούμε ότι είναι το ιδανικό σε, τόσο από άποψη γεωγραφικής εγκύτητας με την όδευση του αγωγού όσο και με την καταλληλότητα λόγω του εκεί εργοστασίου. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει μια βιομηχανική χρήση. Να πούμε ότι η απόφαση είναι θετική του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον EastMed, λόγω του ότι είναι ένα έργο το οποίο εκτός του ότι έχει μια μεγάλη γεωστρατηγική σημασία και εν ώψη και των ενεργειακών εξελίξεων, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή μπροστά μας, θεωρούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο πρέπει, αν μη τι άλλο, να υλοποιηθεί. Η Κρήτη θα αποτελέσει ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη με την προσεγγιάλωση του αγωγού να χωροθετείται στην περιοχή του Αθερινόλακου. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο Σιτίας άναψε το πράσινο φως, ενώ θετική θα είναι η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Ξυλούρη για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντικά δεν επηρεάζει. Ελάχιστα. Είμαστε λοιπόν θετικοί. Η έγκριση από την περιφέρεια της ΜΠΕ είναι το τελευταίο στάδιο. Η κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη μελέτη και την κατασκευή, γιατί έτσι πάει, θα ξεκινήσει μια τεχνοοικονομική μελέτη, φαντάζομαι. Τα μεγέθη τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι 2.000 χιλιόμετρα. Ξέρουμε πόσο είναι υποθαλάσσιο κομμάτι. Ξέρουμε πόσο είναι επίγειο κομμάτι. Για να καθοριστεί ακριβώς και το κόστος του έργου και το χρονοδιάγραμμα. Πρόσφατα κλιμάκιο της περιφέρειας Κρήτης προχώρησε σε αυτοψίαση περιοχή όπου χωροθετείται η θέση προσεγγιάλωσης του δίδυμου αγωγού. Το σημείο αυτό είναι δίπλα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ του Αθερινόλακου. Είναι ένα πολύ ορθό χωροταξικό σημείο και από άποψη ασφάλειας. Είναι δίδυμος, δηλαδή είναι δύο ίδιοι αγωγοί που έχουν τη δυνατότητα να φέρνουν φυσικό αέριο ή φυσικό αέριο εμπλουτισμένο με υδρογόνο ή καθαρό υδρογόνο. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ανοίξει συζήτηση γύρω από τα αποδοτικά ωφέλη, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Σιτίας. Έγινε μια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο εν ώψη του συνεδρίου της ΧΕΔΕ να κατατεθεί ένα έγγραφο, ούτως ώστε να συμμετάσχουν όλοι οι δήμοι οι οποίοι εμπλέκονται στην όδευση του αγωγού, για να μπορέσει να γίνει μια γενική πρόταση μέσω και του Υπουργείου Ενέργειας, ούτως ώστε να αποφυνιστούν και να αποτυπωθούν από την εταιρεία τα ανταποκριτικά θέλη τα οποία θα γνωρίζονται στις τοπικές κοινωνίες. Ο σχεδιαζόμενος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου από το Ισραήλ και την Κύπρο μέσω Κρήτης προς την Ευρώπη έχει περάσει από 40 κύματα με αυτοδιοικητικούς να κάνουν λόγο για ένα έργο εθνικής σημασίας το οποίο θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.